Ζάκυνθο, την ωραία και μόνη. Τον ίδιο χρόνο που οι Τούρκοι κρεμούσαν στο Βελιγράδι τον εθνομάρτυρα Ρίγα και ο Μέδας Ναπολέοντας προσαρτούσε στη Γαλλία τα βενετοκρατημένα Εφτάνησα, στις 8 Απριλίου του 1798 έβλεπε το φως της ζωής ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Ο ποιητής γεννήθηκε εκτός γάμου, από μια ένωση που συντεριάζει την αριστοκρατία με τη φτωχολογιά. Ο πατέρας του, Κόντε Νικόλα ο Σολωμός, ήταν 70 χρονών όταν στεφανώθηκε την 23χρονη υπηρέτριά του Αγγελική Νίκλη, με την οποία είχε ήδη αποκτήσει το Διονύσιο και το Δημήτριο, μια μέρα πριν πεθάνει. Τα παιδικά του χρόνια τάζησε ο ποιητής στη Ζάκυνθο, σπουδαίο πνευματικό, καλλιτεχνικό, εμπορικό και πολιτικό κέντρο, σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής. Άκουε τα παλικάρια να τραγουδούν. Τις Κυριακάδες έψελνε στην εκκλησιά το Κύριε Ελέησον και ανάσαινε το μοσχοβολισμένο αγέρα του νησιού του που σμίγει τη θαλασσινή άβρα με το ανθισμένο μπουγαρίνι. Πρώτος του δάσκαλος, ο Αντώνιος Μαρτελάος, ένας ιδιόρυθμος φιλελεύθερος ιεροδιάκονος. Απ' αυτόν έμαθε ο Σολωμός πως ο άνθρωπος γεννιέται με ψυχή ελεύθερη. 1808. Ο επίτροπος του Σολωμού Κόμης Μεσάλας στέλνει το 10χρονο Διονύσιο με το δάσκαλό του Σάντο Ρώση στην Ιταλία για να σπουδάσει. Βενετία, Κρεμόνα, Παβία. Αλλά η σχολαστική τύπη ήταν ασυμβίβαστη με τη φύση του πνεύματός του. 10 χρόνια αργότερα, το 1818, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη νομική, επιστρέφει ο Σολωμός στη Ζάκυνθο, πλουτισμένος με το άνθος της ιταλικής σοφίας. Ήδη τον είχε αρπάξει όλον η ποίηση. Η φύση τον είχε προορίσει να εκφράσει ό,τι αισθάνεται ένας ολόκληρος λαός, να συμπυκνώσει και να ανακεφαλαιώσει την πνευματική ζωή του έθνους του. Μαγεμένος άκουε ο Σολωμός την απλή και όμορφη, ζωντανή γλώσσα που μιλούσε ο λαός του τόπου του. Θέλει, πρέπει να γίνει ποιητής Έλληνας. Κρατώντας τον ερωτόκριτο, ξεκινούσε μόνο σε μακρινούς περιπάτους στο ακροτήρι. Ρέμβαζε στο κάστρο. Καθόταν στα βράχια και κοίταε το χρυσόφεγγο δειλινό στοχαστικός. Μια τέτοια ώρα, Φλεβάρι του 1821, μέσα στη νυχτική γαλήνη, ψιθύρισε τους πρώτους ελληνικούς στίχους του. Η τρελή μάνα. Ήταν στην άλαλη τη μοναξία, στρογγυλοφέγγαρη φωτοχυσία, σαν τη λαμπρόπλαστη πρωτονυχτιά. Τον ίδιο χαρακτήρα της τέχνης που εμπνέεται από τη φύση έχουν και τα άλλα ποιητικά του γυμνάσματα αυτής της εποχής. Ο Θάνατος της Ορφανής, ο Θάνατος του Βοσκού, η Ευρυκόμη, η Ξανθούλα, η Ψυχούλα, Λίγα Γιούλια και η Σκιά του Ομήρου. Οι δισταγμοί του όμως δεν έπαυαν, γράφει ο φίλος, μαθητής και πρώτος εκδότης του, Ιάκωβος Πολυλάς, διότι η τριβή του στη γλώσσα δεν αναλογούσε με το πλούτος της φαντασίας του. Έτσι, όταν στα τέλη του 1822 ο Σπυρίδων Τρικούπης έφτασε στη Ζάκυνθο και επισκέφθηκε το Σολωμό, ο ποιητής δεν του διάβασε τους ελληνικούς στίχους του, αλλά την ιταλική οδή περπρίμα μέσα. Για πρώτη λειτουργία, τους μυστικούς ύμνους στα χείλη σου αναδύναν, που τον άναρχο λόγο κράζουν εδώ κάτω. Τους ξανάλεγε πάλι ο ήλιος στη χαρά του, και φλόγα αγνώριστην οι αχτίνες του ξεχύναν. Με την παρότρινση και βοήθεια του Τρικούπη, ο Σολωμός εξακολούθησε τη μελέτη της μητρικής του γλώσσας και η πρόοδός του φαίνεται απίστευτη, αν σκεφτεί κανείς ότι το Μάιο του 1823 έγραψε μέσα σε ένα μήνα, όπως λένε, τον ύμνον στην ελευθερία. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά.
Από το λόφο του Στράνη, ο Σολωμός είδε με τα μάτια της ψυχής του να ξετυλίγεται γοργοκίνητη, μεγαλόπρεπη όλη η εποποιία του 21. Στη σκύρα γύρω πιασμένε, στη σκύρα βλέπω κι εγώ, κλείνω δάχτυλες παρδένες, όπου κάνουν χορό, όπου κάνουν χορό. Στο χορό γλυκό γυρίζω, άμα κι αερωτικά έσκυνα. Τον ίδιο χρόνο, μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του οίκου Λατίνου, ο ποιητής μοιείται στη φιλική εταιρεία. Ανάδοχός του, ο γιατρός Φραγκίσκος Καρβελάς. Η ψυχή μάνα γαλιάζει, πόσο κορφόσκα τυπώθηκε στο Μεσολόγγι το 1825. Όταν ο Τρικούπης πήγε να τον διαβάσει ακόμα ανέκδοτο στο Λόρδο Μπάιρον, ο μεγάλος ποιητής και φιλέλληνας είχε ήδη περάσει στην Αθανασία. Εις τον θάνατο του Λόρδ Μπάιρον, Λευθεριά, για λίγο πάψε να χτυπάς με το σπαθί. Τώρα σίμωσε και κλάψε εις του Μπάιρον το κορμί. Φλάμπουρα, όπλα τιμημένα, ας γυρθούν κατά τη γη, καθώς ήτανε γυρμένα εις του Μάρκου τιθανή. Ο μόνος ήρωας της ελληνικής επανάστασης που αναφέρει ονομαστικά ο Σολωμός στα ποίηματά του είναι ο Μάρκος Μπότσαρης, που σκοτώθηκε στις 10 Αυγούστου 1823 στο Κεφαλόβρισο, στο Καρπενήσι. Κλεισμένο δεν έμεινε στόμα απάνω στου Μάρκου το σώμα. Επέθανε ο Μάρκος. Μία θλίψη, μία άκρα βοή και θρήνος και κλάψα πολύ. 1825. Το σύντομο και λιτό επίγραμμα του Σολωμού για την καταστροφή των ψαρών τον Ιούνιο του 1824 ζωντανεύει την επική τραγωδία του ρημαγμένου νησιού. Μοναχή ύπαρξη, η δόξα, δηλαδή η ελευθερία. Στον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη,
περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γεναμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Ανάμεσα στα 1823 και 1825 ορίζεται και η σύνταξη του πεζού έργου «Ο Διάλογος». Πρόκειται για μια θερμή υπεράσπιση της ομιλουμένης γλώσσας, της γλώσσας του λαού. Κατάλαβα. Θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα. Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Αυτή η δημοτικότητα του ποιητή που ρίζωνε καθημερινά περισσότερο όσο βαθύτερα δεχόταν το πνεύμα της ζωντανής φωνής του έθνους του, φάνηκε λαμπρά στο τραγούδι «Η Φαρμακομένη», γραμμένο το 1826. Τα τραγούδια μου καλά εποχή, 1826, ο Σολωμός έγραφε το Λάμπρο, ενώ ήδη σχεδίαζε το ποίημα που έμελε να είναι το κυριότερο έργο της ζωής του, «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη». Και ταυτόχρονα με το πέσιμο του Μεσολογγιού γράφτηκαν και οι σωζόμενες στροφές του πρώτου σχεδιάσματος. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο. Και από το χαράζει, ωσόπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Στη Ζάκυνθο, ο Σολωμός βρισκόταν σε διάκοπη ψυχική επαφή με την επαναστατημένη Ελλάδα. Από το ένα μέρος, το μεγαλείο των ηρωικών κατορθωμάτων της φυλής. Από το άλλο, αυτός αγωνιζόταν έναν άλλο πόλεμο, να ελευθερώσει την ελληνική σκέψη από τη γλωσσική σκλαβιά των δασκάλων, να την αναστήσει στην ζωή της τέχνης.
Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικών ό,τι είναι αλήθες. 16 Δεκεμβρίου 1828. Ο ποιητής αναχωρεί για την Κέρκυρα όπου εγκαταστάθηκε οριστικά. Η ποίηση μόνη τώρα έχει αξία. Σε αυτήν αφιερώθηκε αποκλειστικά. Δεν ζει κανείς καλά παρά μόνος. Στην Κέρκυρα, ο Σολωμός γνώρισε τον έξοχο κερκυραίο μουσικοδιδάσκαλο Νικόλα Ομάντζαρο, ο οποίος είχε ήδη μελοποιήσει τη Φαρμακομένη και δεν άργησε να χαρίσει στο έθνος του τον ύμνον στην ελευθερία. 1829. Ο Σολωμός ξαναρχίζει τη γυναίκα της Ζάκυθος, σάτυρα σε πεζό λόγο για τη γυναίκα που εγκλωβίζεται στο ατομικό, αδιαφορώντας για το συλλογικό, το ηθικό και το δίκαιο. Και συνέβη και αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μεσολόγγι. Και συχνά ολημερνής και κάποτε ολινυχτής έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μεσολογγίτισες επερπατούσαν τριγύρω, γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσανε. Μια δίκη που κράτησε 5 χρόνια κατά της μητέρας του εξαιτίας του γιού της από το δεύτερο γάμο ήταν σκληρό χτύπημα για τον ποιητή που καταφεύγει στον κόσμο της φαντασίας. Αυτή την εποχή τελειοποίησε ένα μέρος του Λάμπρου που δημοσίευσε χωρίς όνομα στην Ιόνιον Ανθολογία. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε της αυγής του δροσά το ύστερο αστέρι. Σύγνεφο, κατά χνιά, δεν απερνούσε του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί, κινημένο, αργοφυσούσε τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα αέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Σύγχρονα με τη δημοσίευση του Λάμπρου, ο Σολωμός γράφει τον Κρητικό, έργο που εκφράζει τον ιδανισμό του και σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ποιητικής του εποχής. Όμως, εξεχυλίσανε τα βάθη της καρδιάς μου. Τα αδέλφια μου τα δυνατά, οι Τούρκοι μου τα δράξαν. Την αδελφή μου ατίμησαν και αμέσως την εσφάξαν. Τον γέροντα τον κύριν μου εκάψαν το βράδυ και την αυγή μου ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι. Στην Κρήτη. Μακριά από Κίθ γιώμησα τις φούχτες μου και βγήκα. Ο Σολωμός εργάζεται στο δεύτερο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων, δίνοντας πνοή σε έναν άθλο της νεοελληνικής φυλής, την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, Κυριακή των Βαΐων, 10 Απριλίου 1826. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό, τη έχω εγώ στο χέρι, όπως η μου γίνες βαρύ κι ο γαρινός το ξέρει. Η ζωή που αναστένεται με όλες τις τεσχάρες, αναβρίζοντας ολούθε, νέα, λαχταριστή, περιχυνόμενη εις όλα τα όντα. Η ζωή, ακέραιη από όλα της φύσης τα μέρη, θέλει να καταβάλει την ανθρώπινη ψυχή. Μάγιεμα η φύσης και όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρυσε και το ξερό χορτάρι. Με χίλες βρύσες χύνεται, με χίλες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλες φορές πεθαίνει. Τρέμει η ψυχή και ξεστοχά γλυκά τον εαυτό της. Η μικρή γη, έως τότε δίχως δόξα, δίχως όνομα, διαμιάς, υψώνεται εις το άκρο της δόξας, αποκρούοντας πολλές δυνάμεις. Στην πεισμωμένη μάχη, σφόδρα σκυρτούν μακριά πολύ τα πέλαγα και βράχη,
και τα γλυκοχαράματα και μέσα στα μεσημέρια και όταν θολώσουν τα νερά και όταν ευγούν τα αστέρια. Άρα πια σάτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς μολύβι. Πέλαγο με γαβράζω εχθρός προς το φτωχό καλύβι. 1844. Ο Σολωμός εργάζεται στο τρίτο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων προσιλωμένος στον υψηλό τύπο που είχε βρει η ποιητική του δύναμη φθασμένη στην ακμή της. Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, αλλά έγινε πνοή τους και εμπόδισμα. Δεν είναι στις κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν. Από το μαύρο σύγνεφο και από τη μαύρη πίσα, αλήλιος, αλλά όρατος εθέρας κοσμοφόρος ο στήλος φανερώνεται. Με κάτω μαζεμένα τα παλικάρια τα καλά, μα πάνω τη σημαία που μουρμουρίζει και μιλεί και το σταυρό να πλώνει παντόγυρα στον όμορφο αέρα της Ανδρείας. Στην τελευταία δεκαετία της ζωής του ποιητή, σημαντική είναι η εποχή 1847-1851, στην οποία προσωρινά επέστρεψε στην Ιταλική σύνθεση. Ορφέας, η Φαρμακομένη, ο Έλληνας πολεμιστής, η Σαπφό, το ελληνικό καράβι. Συγχρόνως, τελείωσε και τον Πόρφυρα. Αρχαιόπρεπη ερμηνεία της ζωής και της μοίρας. Ψυχική έκφραση με όλη την περίπαθη ανθρώπινη αλήθεια. Ένα από τα αριστουργήματα του Σολωμού. Κοντά είναι εκεί στον αιώνα μπρος ο τίγρης του πελάγου. Κι αλλιά, μακριά να το σπαθί, μακριά να το τουφέκι. Κι όρμησε. Κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει σαν τον κύκνο, κατά το στήθος το πλατή και το ξανθό κεφάλι, κατά τη μεγαλόψυχη ύγλη και απνοή της νιώτης. Το Νοέμβρη του 1856, ο Σολωμός έπαθε την πρώτη εγκεφαλική συμφόρηση. Αποσυρμένος από κάθε φροντίδα και ελεύθερος από κάθε υποχρέωση, περιμένει το θάνατο. Ο ποιητής ξεψύχησε στις 9 Φεβρουαρίου 1857. Καθώς το πνεύμα του ελευθερωνόταν από τα δεσμά της ύλης, τα χείλη του, πριν κλειστούν στην αιώνια σιωπή, ψιθύρισαν ένα στίχο του ύμνου. Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά.